Επίσης, εδώ τοποθετήσαμε ένα κείμενο της κυρίας Λαμπράκη Πλάκα, καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης και Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, που έχει γράψει ένα κείμενο για τη δουλειά μου. Δηλαδή, δίνει το στίγμα της δουλειάς μου. Από πού εμπνέεται, τι εκφράζει, με λίγα λόγια. Διανθισμένο με διάφορα λεπτά που έχω κάνει κατά καιρούς σε ολίγερο. Ένα άλλο έργο είναι αυτό το καρύδι. Σε μεγέθυνση. Το παίρνεις και το λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία καρυδιά εδώ έξω, στην αυλή, την οποία κόψα τώρα από πέρα τις μάντρες. Και εγώ κάθε φορά που άνοιγα ένα καρύδι, έβλεπα ένα θαύμα. Ένα θαύμα της φύσης, δηλαδή ήταν ένας εγκέφαλος, γι' αυτό ακριβώς το ονόμαζα το μυαλό της γης. Και επειδή ακριβώς αυτό το μουσείο έχει ένα στις φιλοδοξίες του την προβολή της οικολογικής φροντίδας, έτσι δημιουργεί έργα που δημιουργούν οικολογικό ενδιαφέρον για τα νέα παιδιά ειδικά και θέλει να αναπτύξει την οικολογική συνείδηση και την προστασία της φύσης. Γι' αυτό ακριβώς έβαλα αυτό το πράγμα, να δείξω ότι η φύση έχει αυτή τους δικούς της νόμους, έχει τη δική της σοφία, δουλεύει με τη δική της σοφία και δημιουργεί αυτό το θαύμα που υπάρχει μπροστά μας. Γι' αυτό πρέπει να το προστατεύουμε. Όπως έκανα και αυτό το έργο εδώ, το οποίο είναι από ένα δέντρο που κόψαν από την αυλή και επειδή ακριβώς έδινε λαβή με τα κλαδιά του για κάτι περίεργο, δημιούργησα αυτό το δράκο, όπως το λέω, ένα περίεργο ζώο και λέω ότι είναι ο δράκος που τρώει αυτούς που κόβουν τα δέντρα. Έτσι, για να περνάει αυτό στη συνείδηση των νέων ότι πρέπει να προστατεύουμε τη φύση. Το διάβασα με διάφορα, έτσι, προσπάθησα να το κάνω σαν ένα περίεργο κάτι από σάρκα.